Σήμερα θα πούμε για ένα θέμα το οποίο σας απασχολεί γενικότερα πάρα πολύ. Ξυπνητήρι. Γιατί ακούγεται τόσο δυνατά το ξυπνητήρι όταν ξυπνάμε και πώς αλλάζουμε τον ήχο στο ξυπνητήρι μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Καθώς οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι και πραγματικά δεν βοηθάει και πολύ τον αλγόριθμο. Οπότε δεν σας είναι κόπος, κατεβείτε κάτω και είναι ένα κλικ. Είναι δωρεάν. Επίσης δεν ξεχνάς dimitri.gr αλλά και Instagram για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Στο σημερινό βίντεο λοιπόν θα δούμε για το ξυπνητήρι. Γενικότερα όλοι μου έχετε πει κατά καιρούς ότι δεν μπορείτε να βάλετε ηχοκλήση στο ξυπνητήρι σας. Έχουμε δει το πώς να βάλεις ηχοκλήση στο iPhone αλλά δεν έχουμε δει το πώς να βάλεις ηχοκλήσεις στο ξυπνητήρι σου. Έφτασε λοιπόν η ώρα να δούμε το πώς μπορείς να βάλεις ηχοκλήση στο ξυπνητήρι αλλά και να φύγει και αυτός ο τραγικός δυνατός θόρυβος που ακούγεται όταν χτυπάει το ξυπνητήρι. Γενικότερα περισσότερα έχετε αυτό το πρόβλημα, ότι το ξυπνητήρι σας θα πάει τέρμα και ξυπνάτε τρία στρατόπεδα παραδίπλα και γενικότερα η όλη φάση αυτή δεν βοηθάει και πολύ. Οπότε θα τσεκάρουμε το πώς δουλεύει ο ήχος στο iPhone, γιατί με το iPhone μπορείς να αυξομοιώσεις δύο ήχους. Ο ένας είναι ο ήχος κλήσης των ειδοποιήσεων, να πούμε για να καταλάβετε κι εσείς, και ο ήχος με τον οποίο μπορείς να αυξομοιώνεις την ένταση για να ακούσεις κάποιο τραγούδι από τα οποιαδήποτε social media ή YouTube ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε λοιπόν να τσεκάρουμε και να δούμε το πώς μπορείς πάρα πολύ εύκολα να φτιάξεις αυτά τα δύο προβλήματα. Έναν τον ήχο κλήσης φυσικά του ξυπνητηριού, έναν τον ήχο ειδοποίησης του ξυπνητηριού και δεύτερον το πώς μπορείς να χαμηλώσεις τον τραγικό δυνατό ήχο αυτόν. Πρώτο και βασικό που πρέπει να ξεχωρίσουμε είναι ότι το κινητό μας από την δεξιά πλευρά, προφανώς, κάτω από εκεί που έχει το κουμπί της... Το κουμπί που μπαίνει στα θόρυβο, το οποίο μπορούμε να αλλάξουμε αυτό το κουμπί, δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε να κάνει άλλη λειτουργία, θα το δούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο, μπορείς να αυξομοιώσεις την ένταση από τα κουμπιά στην αριστερή πλευρά. Δηλαδή, βάζεις τραμα πάνω, χαμηλώνεις τραμα κάτω. Κρατάς πατημένο, χαμηλώνει, κρατάς, ανεβαίνει. Δηλαδή, εγώ αν βάλω να παίξει ένα τραγούδι. Χαμηλώνω, σταματάει. Δυναμώνω. Αυτό το ξέρετε όλοι λίγο πολύ. Δηλαδή, ότι από εδώ πέρα είναι η αυξομοίωση της έντασης του ήχου του κινητού. Αλλά δεν είναι η αυξομοίωση της έντασης του ήχου κλήσης και των ειδοποιήσεων. Αν θέλουμε να αυξομοιώσουμε την ένταση του ήχου κλήσης και των ειδοποιήσεων, πρέπει να πάμε στις ρυθμίσεις, να πάμε εκεί που λέει ήχη και απτικά, και στα ήχη και απτικά εδώ είναι η ένταση ήχου κουδουνίσματος και ειδοποιήσεων. Μπορούμε βέβαια, αν πατήσουμε αλλαγή σε κουμπιά, να το ανεργοποιήσουμε δηλαδή και μπορούμε από εδώ πέρα πλέον να αυξομοιώνουμε την ένταση του κινητού μας. Αν εγώ το κλείσω, τώρα δεν αυξομοιώνει η ένταση. Μου βγάζει ξανά τον ήχο της έντασης του κινητού. Αν το ανοίξω, πλέον δεν μου το βγάζει. Μπορώ να δυναμώνω τον ήχο. Αυτό είναι και για το ξυπνητήρι και γενικότερα για τον ήχο των ειδοποιήσεων. Οπότε, όταν το έχετε αυτό εδώ πέρα τέρμα χαμηλά, λογικό και επόμενο είναι το κινητό σας να μην ακούγεται. Και να ακούγεται πάρα πολύ χαμηλά. Όταν το έχετε τέρμα, λογικό και επόμενο είναι το κινητό σας να ακούγεται τέρμα. Ωραία μέχρι εδώ. Οπότε, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι το εξής. Τώρα, εφόσον μάθαμε τη διαφορά της έντασης του ήχου από την ένταση του ήχου, που είναι πολύ βασικό, πάμε να δούμε τώρα πώς μπορείς να βάλεις ηχοκλήσεις στο ξυπνητήρι. Σας έχω πει γενικότερα να βάλεις ηχοκλήσεις στο iPhone. Με την ίδια διαδικασία και τον ίδιο τρόπο θα χρειαστεί να κάνουμε πάλι με τον GarageBand για να βάλουμε ηχοκλήσεις. Αν έχεις φτιάξει ήδη ηχοκλήσεις όμως με τον GarageBand και θέλεις απλά να τον βάλεις για ήχο στο ξυπνητήρι σου. Τι κάνεις, πηγαίνεις στο ρολόι, πηγαίνεις ένα οποιοδήποτε ξυπνητήρι, το πατάς, 2.54, επειδή το έχω τσεκάρει πριν. Εδώ πέρα κάτω μας λέει ήχος ραντάρ, είναι ο κλασικός ήχος ραντάρ, τον οποίο έχω κλήσει έχει το iPhone. Τον κλασικό ήχο κλήσης. Εδώ είναι η κλασική ήχη κλήσης του ξυπνητηριού του iPhone και εδώ πέρα είναι κανένας ήχος. Να μην χτυπάει δηλαδή και να έχει μόνο δόνηση. Συνηθίζω να το κάνω πολλές φορές, να το βάζω μόνο δόνηση, να χτυπάει απλά η δόνηση, όταν δεν θέλω να ελοχλήσω τους υπόλοιπους. Τέρμα πάνω όμως, αν ανέβω, βλέπετε ότι έχει
κάποιους έξτρα ήχους τους οποίους έχω προσθέσει εγώ με τον GarageBand. Με τον ίδιο τρόπο δηλαδή για ηχοκλήσεις του κινητού. Οπότε εδώ πέρα τώρα, αν επιλέξω... Είναι οι ήχοι κλήσεις του κινητού που έχω περάσει με τον GarageBand. Οπότε αν εγώ τώρα βάλω μία ώρα συγκεκριμένη, δηλαδή παράδειγμα, θα βάλουμε 3 και 43. Ωραία. Και έχω αλλάξει, έχω βάλει τον ίδιο ήχο κλήσεις που έχω για να χτυπάει το κινητό μου. Ας βάλω κάτι άλλο. Ας βάλουμε αυτό. Οπότε είναι 15 και 43, πατάω αποθήκευση. Δεν θα χτυπήσει ποτέ. Πάμε και 44, πατάω αποθήκευση και πηγαίνω στις ρυθμίσεις, ήχη και απτικά και χαμηλώνω πάρα πολύ την ένταση. Πάρα πολύ χαμηλά. Και περιμένω να χτυπήσει το ξυπνητήρι. Είναι και 43. Ναι, για να χτυπήσει το ξυπνητήρι πρέπει να το έχεις ενεργοποιήσει πρώτα. Οπότε το βάλουμε και 54 και 45. Και περιμένουμε. Το ξυπνητήρι μας παίζει πάρα πολύ χαμηλά. Πατάω διακοπή, πηγαίνω, ανοίγω το κινητό μου. Πηγαίνω πάλι στις ρυθμίσεις, πηγαίνω ήχη και απτικά και το βάζω τέρμα. Το αφήνω να φύγει. Ωραία. Πηγαίνω πάλι στο ρολόι και βάζω το ξυπνητήρι να χτυπήσει και 46 και πατώ αποθήκευση. Κλείνω πάλι το κινητό μου και περιμένω. Είναι και 45. 46, θα δούμε πώς θα χτυπήσει. Τώρα που το δυνάμωσα δηλαδή. Το κινητό χτυπάει τέρμα. Γι' αυτόν τον λόγο πλέον μπορείς και εσύ να αυξομένεις την ένταση του ξυπνητηριού σου. Θέλεις δηλαδή να ακούς το κινητό σου πιο δυνατά, πας και το δυναμώνεις. Θες να ακούς το κινητό σου πιο χαμηλά, πας και το χαμηλώνεις. Οπότε πλέον από εδώ πέρα μπορείς να αυξομειώνεις την ένταση των ειδοποιήσεων μαζί και του ξυπνητηριού σου. Και πλέον μπορείς να βάλεις και ηχοκλήσεις με τον ίδιο τρόπο που έχουμε δείξει με τον GarageBand. Πώς να βάλεις ηχοκλήσεις στο iPhone ή ήχοι κλήσεις στο ξυπνητήρι σου βγαίνουν πλέον κανονικά. Οπότε μπορείς να πατήσεις και εδώ πέρα, αντί για το radar, εσύ έχεις βάλει κάποιους ήχους από τον GarageBand όπως το έχουμε δείξει. Αν δεν γνωρίζεις τον τρόπο, πήγαινε να τσεκάρεις το βίντεο το πώς να βάλεις ηχοκλήσεις στο iPhone. Δείχνω τη διαδικασία ακριβώς. Και με τον ίδιο τρόπο πλέον μπορείς, εφόσον αποθηκεύσεις το τραγούδι στα ringtone, να πας και να διαλέξεις οποιοδήποτε τραγούδι θέλεις από τα ήδη υπάρχοντα ringtone που έχεις βάλει στο κινητό σου. That's it. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλα είδη τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Καθώς οι περισσότεροι από εσάς δεν έχετε κάνει εγγραφή και πραγματικά δεν βοηθάει και πολύ τον αλγόριθμο. Οπότε, κατεβαίνεις κάτω και ένα κλικ είναι δωρεάν. Επίσης, δεν ξεχνάς, κάτω στην περιγραφή θα βρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι για να ακολουθήσεις τα υπόλοιπα social. Instagram και dimidjo.gr για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και μέχρι το επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.